Ξεκίνησε το εμπορικό φεστιβάλ Ξάνθη 2023 υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου και του Δήμου Ξάνθης στο πλαίσιο των γιορτών της Παλιάς Πόλης 2023. Στα εγκαίνια που πραγματοποιήθηκαν για την εμπορική έκθεση, πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμων, ο βουλευτής του Πασό Κίνημα Αλλαγής Μπαράν Μπουρχάν, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Κουρτίδης, ο Δήμαρχος της πόλης Μανώλης Τσέπελης και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στέλιος Μωρέτης. Στα πλαίσια των εορτών της Παλιάς Πόλης, ενός θεσμού παλαιού που αναδεικνύει την πόλη μας και γίνεται ευκαιρία για πολλούς επισκέπτες, το Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τον Δήμο της Ξάνθης οργανώνουν αυτή την έκθεση εδώ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές και να ευχηθώ τα έργα των χειρών σας να είναι ευλογημένα πάντα από το Θεό. Η προσπάθεια για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων καθώς και η προβολή των νέων ιδεών για την ανάδειξη της αγοράς σε μεγαλύτερο βαθμό είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ξάνθη σε συνεργασία με τον Δήμο που έχει ως αποτέλεσμα τη διοργάνωση του Εμπορικού Φεστιβάλ Ξάνθη 2023 η οποία θα διαρκέσει έως στις 7 Σεπτεμβρίου. Όλη αυτή η προσπάθεια το να προβάλλουμε και να δείξουμε ό,τι έχουμε πιο ευλογημένο στην περιοχή είναι το πιο σημαντικό. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων εντός και εκτός Ελλάδος που σήμερα είναι κοντά μας. Αυτό δείχνει ότι ξεπερνάμε πλέον τα όρια σε τοπικό επίπεδο εκθέσεων και πρέπει να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Δεν θα πω περισσότερα λόγια, θέλω να ξέρω αυτό το αξίζει της δημιουργίας και της προβολής, της ανάδειξης, ό,τι αφορά το επιχειρήν, θα είμαστε δίπλα σας χωρίς πολλά λόγια. Και θέλω να πω και κάτι. Αν θέλουμε να έχουμε ποιότητα ζωής στους πολίτες μας, πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να έχουμε υψηλό επίπεδο επιχειρήν. Απασχόληση, δημιουργία, παροχή υπηρεσιών υψηλότερου επίπεδου. Στην εμπορική έκθεση προσκλήθηκαν για να συμμετέχουν και ξένα επιμελητήρια και επιχειρήσεις από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία καθώς και από τη Σερβία. Όσοι επισκεφτούν το εμπορικό φεστιβάλ θα μπορέσουν να ενημερωθούν για τρόφιμα, οικιακό και ηλεκτρολογικό, εξοπλισμό, είδη λαϊκής τέχνης καθώς και για διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς. Η προσδοκία των διοργανωτών είναι η φετινή επισκεψιμότητα να ξεπεράσει τις προηγούμενες χρονιές, αφού πραγματοποιείται την ίδια χρονική περίοδο με τη διεξαγωγή των γιορτών της Παλιάς Πόλης και η επισκεψιμότητα στην πόλη ξεπερνάει τους 30.000 επισκέπτες καθημερινά.